Αφορά το ποσοστό των παιδιών, των ανηλίκων, σε επίπεδο Κρήτης που πάσχει από βρονχικό άσθμα. Μα ακριβώς, μιλάμε για πολύ μεγάλα αυξημένα ποσοστά. Ποιο είναι το ποσοστό, Βάλια? Το ποσοστό κυμαίνεται λοιπόν από 9,8% ως 10,3%. Τι σημαίνει, 1 στα 10 παιδιά λοιπόν? Στην Κρήτη και στην Ελλάδα 8,5%. Σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνάμε και τα ποσοστά πανελλαδικά. Πάμε στον κύριο Μιλτιάδη Μαρκάτο, πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Χανίων, πάντα πρόθυμο να μας βοηθήσει. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Στοιχεία και ποσοστά που σας ανησυχούν? Ναι, είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό σε εμάς ήδη πάρα πολλά χρόνια ότι το άσθημα είναι μία από τις πιο συχνές νόσους και μάλιστα το παιδικό άσθημα, που, στο οποίο αναφέρεστε και σήμερα, είναι το πιο συχνό χρόνιο παιδικό νόσημα. 1 στα 10 παιδιά θα πάσχει στη ζωή του, στην παιδική του ηλικία, από άσθημα. Αυτό είναι γνωστό και οι μελέτες και οι έρευνες δείχνουν ξανά το ίδιο. Η τελευταία έρευνα στην οποία αναφερθήκατε είναι από την πνευμονολογική εταιρεία, την ομάδα άσθηματος της πνευμονολογικής εταιρείας, την οποία είμαι και εγώ μέλος και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι εκεί. Και μας δείχνει ξανά το πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, να γνωρίζουμε γι' αυτό, ώστε να υπάρχει μια συνεργασία γονιών, γιατρών και έτσι τα παιδιά μας να είναι καλά. Εκγενετής ή προκύπτει κατά τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς των παιδιών? Υπάρχει μια γενετική προδιάθεση σίγουρα, η οποία εμφανίζεται μέσω γονιδίων τα οποία δημιουργούν μια αλλεργική προδιάθεση. Συνήθως αυτή είναι η συνηθέστερη αιτία, γι' αυτό και πάντα ρωτάμε και το οικογενειακό ιστορικό των παιδιών αυτών, δηλαδή η μαμά, ο μπαμπάς, οι θείες, οι θείοι ή τα αδέρφια, αν πάσχουν από άσθημα ή από άλλες αλλεργικές νόσους. Και το παιδί σε κάποια ηλικία, η οποία είναι διαφορετική για κάθε παιδί, μπορεί να είναι από ηλικία λίγων μηνών, ως βρέφος δηλαδή, αλλά μπορεί και αργότερα και μέχρι την ηλικία της πρώτης σχολικής ζωής, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών, μπορεί να εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα άσθηματος. Και οι παράγοντες που επιβαρύνουν την περίπτωση του ασθενούς που έχει άσθμα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αφρικανική σκόνη, οι νοτιάδες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα στα παιδιά αυτά, όπως και στους ενήλικες, οι νοτιάδες, η αφρικανική σκόνη δημιουργεί πρόβλημα του ερεθισμού. Δηλαδή υπάρχει μια ερεθιστική κατάσταση, όχι τόσο πολύ αλλεργία. Οι αλλεργίες εμφανίζονται με βάση τα αλλεργιογόνα τα οποία υπάρχουν και στα οποία μπορούμε να δούμε σε τι είναι αλλεργικό κάθε παιδί, σε τι είναι δηλαδή ευαισθητοποιημένο αλλεργικά. Αλλά ερεθιστικοί παράγοντες, όπως είναι η αφρικανική σκόνη, ναι, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Όπως επίσης δημιουργεί πρόβλημα ο καπνός του τσιγάρου ή ακόμα περισσότερο οι ιώσεις, οι ογενείς λοιμώξεις. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά όταν ξεκινάνε τον παιδικό σταθμό ή αργότερα όταν πηγαίνουν στο σχολείο, έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν ασθηματικές κρίσεις, ασθηματικές αντιδράσεις, ακριβώς γιατί έρχονται σε επαφή και εμφανίζουν ιογενείς λοιμώξεις που πυροδοτούν μια ασθηματική αντίδραση. Και ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν τα παιδιά? Ναι, το άσθημα είναι ένα νόσημα το οποίο επηρεάζεται αρκετά από τον ψυχογενή παράγοντα. Παιδιά τα οποία βρίσκονται σε στρες για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να εμφανίσουν πιο έντονα συμπτώματα άσθηματος. Δεν δημιουργείται άσθημα εξαιτίας του άγχους. Ωστόσο, το άγχος το επιδεινώνει τα συμπτώματα. Μαθαίνεις να ζεις λοιπόν με το άσθημα? Για το άσθημα και το παιδικό αλλά και των ενηλίκων υπάρχουν πάρα πολλές πλέον γνώσεις. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Έχουμε φάρμακα στη διάθεσή μας. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι αντιμετωπίσιμο πλήρως, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ειδικά όσον αφορά τα παιδιά, έχοντας τη συνεργασία των παιδιών και των γονιών, έχουμε μια πάρα πολύ, πολύ καλή αντιμετώπιση. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλές συμβουλές προς τους γονείς, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή που θα χρειαστεί να πάρουν τα παιδιά? Φαρμακευτική αγωγή εφόρου ζωής. Το παιδικό άσθημα είναι ένα νόσημα το οποίο σαν συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσει και συνήθως ο κανόνας είναι να υποχωρεί μέχρι την ηλικία των 10-12 ετών, δηλαδή μέχρι την πρώτη εφηβική ηλικία. Βλέπουμε 8 στα 10 παιδιά να μην έχουν συμπτώματα. Αργότερα ως νεαροί ενήλικες μπορεί να εμφανίσουν ξανά άσθημα, αλλά θα περάσουν μια εφηβεία καλή. Σίγουρα αυτό που θα δώσουμε θα είναι φάρμακα τα οποία μπορεί να χορηγηθούν στα παιδιά με ασφάλεια για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μήνες ή και χρόνια, με ανάλογα το κάθε παιδί το χρονικό διάστημα που χρειάζεται και οδηγίες οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την αποφυγή των ερεθιστικών παραγόντων που είπαμε και των αλλεργιογόνων εφόσον αυτά υπάρχουν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Λοιπόν,